Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Ιουλία θα απαιτήσει από τον Ισίδωρο και τον Μάνο να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αθήνας και να μεταβιβάσουν ένα μερίδιο από το ποσοστό της περιουσίας στην Μυρτάλη. Η προσπάθειά της όμως είναι ματαιή, καθώς δεν δείχνουν διατεθειμένοι να χάσουν κάτι από τα κεκτημένα τους. Η αντίδραση του Ισίδωρου και του Μάνου θα βάλει τον Ιάκωβο σε υποψίες και θα τον οδηγήσει να ψάξει εκ νέου το θέμα της διαθήκης του Ιπποκράτη. Η κατάσταση της υγείας της Μυρτάλης θα βελτιωθεί και επιτέλους επιστρέφει στο σπίτι της. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον Στάθη και την Αρετή θα συνεχιστούν όλο και πιο έντονες, με την Αρετή να ξεπερνά κάθε όριο προκειμένου να τον τιμωρήσει για την απιστία. Ο Στάθης νιώθει τρομερή πίεση και, σε μια στιγμή απελπισίας, θα τηλεφωνήσει στην Ιουλία και θα ζητήσει να συναντηθούν. Ο Κωνσταντίνος θα συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους απαγωγείς και θα τις μοιραστεί με τον αστυνόμο Κουράκο, μέσω του Δημήτρη. Ο Ισίδωρος μετά από την περιπέτεια της υγείας του, που είχε και νιώθοντας ηθικά υποχρεωμένος απέναντι στην Αντιγόνη, αποφασίζει να κάνει το τεστ DNA. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.